Όλα τα τελευταία χρόνια ο τομέας της άμυνας γνώρισε συνθήκες από επένδυσης, ύστερα από μια περίοδο πολύ έξοδο και όχι πάντοτε εύστοχων εξοπλιστικών αγορών. Λοιπόν, ήρθε η ώρα της ισορροπίας ανάμεσα στις ανάγκες και τις δυνατότητες. Η ώρα να ενισχύσουμε τις ένοπλες δυνάμεις ως παρακαταθήκη για την ασφάλεια της χώρας, αλλά και ως ύψιστη υποχρέωση στους Έλληνες που θα επομισθούν το κόστος. Είναι το τίμημα της θέσης μας στο χάρτη. Σήμερα, λοιπόν, ανακοινώνω 6 εμβληματικές αποφάσεις που πολλαπλασιάζουν την ισχύ, τη λειτουργικότητα και την αποτελεσματικότητα των ελληνικών όπλων. Πρώτον, η πολεμική μας αεροπορία αποκτά αμέσως μια μοίρα 18 μαχητικών αεροσκάφων Ραφάλ με ταυτόχρονη αντικατάσταση των παλαιότερων Μιράζ. Πρόκειται για αεροσκάφη υπεροχής τέταρτης γενιάς. Μια κίνηση που ενισχύει την αποτρεπτική μας ισχύ και η οποία σε συνδυασμό με τα εξυγχρονισμένα F-16 και τα υπόλοιπα ελληνικά φτερά δεν θα μπορεί να γνωριθεί από κανένα. Δεύτερον, το πολεμικό ναυτικό εκκινεί τη διαδικασία για την ένταξη στο στόλο του 4 νέων φρεγατών πολλαπλού ρόλου. Παράλληλα, εξυγχρονίζει και αναβαθμίζει 4 φρεγάτες ΜΕΚΟ που ήδη διαθέτει. Τα νέα σκάφη θα πλαισιωθούν επίσης από 4 ναυτικά ελικόπτερα Ρώμεο. Είναι τα πιο αξιόμαχα στον κόσμο. Έτσι, οι θάλασσές μας θωρακίζονται πιο αποτελεσματικά από ποτέ. Τρίτον, εμπλουτίζεται συνολικά το οπλοστάσιο των τριών κλάδων. Αμέσως εξασφαλίζονται νέα αντιαρματικά όπλα για το στρατό, νέες τορπίλες βαρέως τύπου για το πολεμικό ναυτικό, νέοι κατευθυνόμενοι πύραυλοι για την πολεμική αεροπορία. Το δόγμα σε αυτόν τον τομέα είναι: κάθε οπλικό σύστημα λειτουργεί όσο ζει, όπως πρέπει και όπου χρειάζεται. Τέταρτον, το δυναμικό των ενόπλων μας δυνάμεων ανανεώνεται με την πρόσληψη 15.000 ανδρών και γυναικών σε ορίζοντα πενταετίας. Ταυτόχρονα, επαναξιολογείται όλο το πλαίσιο της στρατιωτικής θητείας και της εκπαίδευσης, ώστε οι νέοι μας να αποκτούν δωρεάν, τονίζω δωρεάν, πιστοποιημένες δεξιότητες. Με άλλα λόγια, επαγγελματικά εφόδια για την πολιτική του ζωή, όσο θα υπηρετούν τη στρατιωτική. Πέμπτον, ενεργοποιούμε την αμυντική μας βιομηχανία. Ήδη στα ναυπηγεία Ελευσίνας, αμερικανικά κεφάλαια επενδύουν στον εξυγχρονισμό τους. Στα ναυπηγεία Σκαραμαγκά, σύντομα εισέρχεται στρατηγικός επενδυτής, διατηρώντας τις θέσεις εργασίας. Ολοκληρώθηκε η διαγωνιστική διαδικασία, έπεται το αμέσως επόμενο διάστημα η ολοκλήρωση της ιδιωτικοποίησης της ΕΛΒΟ. Και αναδιοργανώνεται η ΕΑΒ ώστε να μετατραπεί σε κέντρο συντήρησης αεροσκαφών για την ευρύτερη περιοχή. Και έκτον, οι ένοπλες δυνάμεις ενισχύουν την ψηφιακή τους λειτουργία, αλλά και τη θωράκισή τους από κυβερνοεπιθέσεις υβριδικού τύπου. Σε κάθε επιχειρησιακό τους επίπεδο εγκαθίστανται σύγχρονα συστήματα που εξασφαλίζουν ασφαλή ροή στην πληροφορία και συνεπώς έγκαιρη κινητοποίηση. Πρόκειται για 6 γενναίες επιλογές. 6 τολμηρές απαντήσεις όχι μόνο στις ανάγκες της συγκυρίας, αλλά και στις προκλήσεις της ιστορίας. Όπως διαπιστώνεται, αυτές κινούνται σε πολλά επίπεδα. Όχι μόνο της ενίσχυσης των οπλικών συστημάτων, αλλά και της αύξησης του ανθρώπινου δυναμικού, του εξυγχρονισμού των δομών των ενόπλων δυνάμεων, αλλά και του νομικού πλαισίου για τις αμυντικές προμήθειες. Με άλλα λόγια, οι πρωτοβουλίες αυτές συνθέτουν ένα ρωμαλαίο πρόγραμμα που θα γίνει εθνική ασπίδα. Ταυτόχρονα όμως, συναποτελούν και κινήσεις με αναπτυξιακό πρόσημο, καθώς κινητοποιούν την εθνική μας βιομηχανία, αλλά και με κοινωνική σφραγίδα. Εξασφαλίζουν χιλιάδες θέσεις εργασίας. Η εθνική άμυνα, άλλωστε, δεν αποτελεί μέγεθος μόνο οικονομικό, αλλά και διάσταση ποιοτική, που συνδέει όλα τα στρώματα της κοινωνίας, προσφέροντας σιγουριά στον κάθε πολίτη. Για να το πω διαφορετικά, είναι η καρδιά του υπεύθυνου πατριωτισμού τον οποίο πρεσβεύω και η προθετική δύναμη που κινεί το έθνος προς τα μπρος. Επενδύοντας συνεπώς σε αυτήν, επενδύουμε στο μέλλον της Ελλάδος.